Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις, ένα λεπτό να δώσω το λόγο στο δημοτικό μας σύμβουλο, αν θέλει να πει μια κουβέντα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σας πω, εκεί που σταμάτησε ο Νίκος, όσον αφορά το νερό το οποίο παίρνουν οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, και θα αρχίσω από εκεί, το οποίο όχι μόνο, γιατί το νερό είναι όχι φυσικός πόρος, ένα κοινωνικό αγαθό, το οποίο το είχαν χτες οι γονείς μας και οι παππούδες μας και πρέπει να τα αφήσουμε και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Άρα λοιπόν ένα κοινωνικό αγαθό δεν μπορεί να κατασπαταλείται από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, να το εμπορεύονται και κατ' ουσίαν να μην συνεισφέρουν σε όλο το κοινωνικό σύνολο της ΚΟΠ. Γιατί ένα δεύτερο πρόβλημα που γεννάται είναι, εκτός ότι δεν πληρώνουν το νερό, δεν πληρώνουν και αντίστοιχα τέλη στους υπονόμους. Τώρα, πέρυσι, τον Ιούνιο του 2011, απλώς ένα λεπτό είναι, δηλαδή τι όπλα έχουμε για να, σε αυτό που αναφέρθηκε ο Νίκος. Έχουμε μια κοινή υπουργική απόφαση, η οποία λέει, εμπλέκει τρεις υπηρεσίες, την αποκεντρωμένη διοίκηση, το τμήμα υδάτων, το τμήμα υδροοικονομίας της Ερετής Περιφέρειας και του Δήμου. Με τη συνεργασία αυτών των τριών υπηρεσιών θα μπορούμε κάλλιστα μία πίεση, και όπως είπε και ο Νίκος σωστά, όχι μόνο με τη δική μας δουλειά, αλλά γιατί αυτό το πρόβλημα είναι σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, ασυδοσία των μεγάλων, και νομίζω ότι δεν υπάρχει ισονομία όταν εμείς καταναλώνουμε για οικιακό 20 κυβικά να πληρώνουμε και το νερό, αλλά και τον υπόνομο αντιστοίχως, και όχι και αυτοί που εμπορεύονται να μην πληρώνουν τίποτα. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση που να θέλει να προχωρήσει. Και νομίζω ότι μόνο με τη συνεργασία όλων των ΔΕΙΑ θα μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μπορούμε να πάρουμε σαν ΔΕΙΑ ΚΟ, ΔΕΙΑ του νησιού, όλα αυτά που πρέπει. Για να προχωρήσουμε σε τι, σε επενδύσεις εξυγχρονισμού και δικτύων, σε εξυγχρονισμού επένδυσης τέτοιου τύπου που ανέφερε ο Νίκος, αλλά κυρίως ένα μεγάλο θέμα είναι όταν υπάρχει η άντληση, ένα αλφα νερό, μια αλφα ποσότητα και πληρώνεται το 65%, αυτά τα νούμερα μπορείτε να πάρετε από τη ΔΕΙΑΚ, καταλαβαίνετε ότι ένα κοστολόγιο ανεβαίνει πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, σκοπός της ΔΕΙΑΚ στο επόμενο χρόνο είναι να έχει την πολιτική βούληση για να βάλει τάξη και ισονομία στο αγαθό που εμπορεύεται, αλλά κυρίως προς όλους τους πολίτες. Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι ότι φυσικά αυτό το θέμα που σας λέμε θα μπει και στο ΔΣ της ΔΕΙΑΚ και θα σας γνωστοποιήσουμε τι μέλη γεννέστε. Ένα θέμα το οποίο έγινε προεκλογικός δώρος και το οποίο δεν βλέπω τόσο να ανεβαίνει και από τα ΜΜΕ, είναι ότι η ποιότητα των νερών στο Τρίγωνο, δηλαδή και Αντιμάχια και Καρδάμενα και Κέφαλο, είναι κάκιστης ποιότητας και δεν είναι για οικιακή χρήση. Λοιπόν, τα βήματα που έχουν γίνει είναι στην Αντιμάχια, έχουν προγραμματιστεί να γίνουν τρεις γεωτρήσεις. Εμείς ευχόμαστε να έχει ποιοτικό νερό. Αλλά στην Κέφαλο δεν έχει γίνει τίποτα. Φυσικά και θα μπορούσε να γίνει η χημική επεξεργασία του νερού. Υπάρχουν κάποιες άτυπες προσφορές από εταιρείες, μεγάλες εταιρείες που το κάνουν, και η Κάλικα και ο Καρκανιάς, που θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν λύσει το πρόβλημα με μικρό κόστος για την Κέφαλο, μιλάμε της τάξης των 200-300 χιλιάδων, να είχαν πόσιμο νερό. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι βάζουμε όλους στο Τρίγωνο να πληρώνουν και να μην τους παρέχουμε ποιοτικά νερό να μπορούν να πίνουν, είτε ως προς τα νοικοκυριά, αλλά ακόμα και ακόμα αυτό που λέμε η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί αν μια επιχείρηση θέλει να αγοράζει το νερό, όχι από την ΔΕΙΑ, αλλά εφιαλωμένο να το δίνει στους πελάτες του τσάπα, καταλαβαίνετε ότι ήταν μεγάλο έξοδο προς τη μικρή επιχείρηση. Άρα λοιπόν, πρώτο σκοπό είναι της ΔΕΙΑΚ, πρέπει να είναι
όσο γίνεται πιο γρήγορα και, έχουμε, και έχει αργήσει πάρα πολύ, γιατί έχει 14 μήνες, όχι 14, 15-16 μήνες που είναι η Δημοτική Αρχή, να λύσει το πρόβλημα του ιδιωτικού νερού. Αυτά είχα να σας πω, να προσθέσω εγώ. Ευχαριστώ πολύ.